Hello! Γεια χαρά σε όλους, Skylab εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα έχω στα χέρια μου τον Voluna version 2 από Asmodus. Το προϊόν μου το έδωσε ο Βασίλης Ελ για την παρουσίαση και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς θα υπάρχει link για το κανάλι του Βασίλη κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, είναι ένας 25άρης επισκευάσιμος τανκάτος ατμοποιητής για στήσιμο με διπλή αντίσταση και αέρα που έρχεται από κάτω. Bottom Airflow. Και πριν συνεχίσω, πάμε μία να τον τσεκάρουμε από κοντά, να δούμε πώς έρχεται στη συσκευασία του και επιστρέφουμε να τον ατμίσουμε και να σας πω την εμπειρία μου. Φύγαμε. Και εδώ είναι η συσκευασία στην οποία μας έρχεται ο Voluna 2 RTA από την Asmodus. Ωραίο κουτάκι πλαστικό. Έχει πλάκα. Έχει και να το κρατάς. Scratch and check. Πίσω, άμα θέλετε να κάνετε μια παύση, περιεχόμενα συσκευασίας, κάποια warnings. Και μέσα έχει το user manual, που αυτό είναι όντως user manual και όχι σαν την Goilart. Έχει τα πάντα μέσα, γράφει τα πάντα και κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι εδώ πίσω, εδώ είναι. Με λίγα λόγια μας προειδοποιεί και μας λέει ότι πρέπει να γνωρίζουμε τον νόμο του OM όταν ασχολούμαστε με επισκευάσιμους ατμοποιητές. Μας μιλάει για ασφάλεια και άλλα διάφορα. Είναι πάρα πολύ ωραίο τάτσα, ένα μπράβο στην Asmodus. Ένα κλειδί Allen. Ένα σακουλάκι με ένα ζευγάρι αντιστάσεων, τις κλασικές της Oni Coils 2x26 gauge με περιέλξη 40 gauge, Ni 80. Ένα σακουλάκι με extra O-rings και τα πράσινα τα κλασικά της Asmodus και μαύρα και 4 extra βίδες επιχρυσωμένες, οι οποίες είναι όλες Allen. Ένα έξτρα τζαμάκι, ίσιο, ίδιο με αυτό που έχει πάνω ο ατμοποιητής. Και φυσικά τον ατμοποιητή μας, τον Voluna 2 RTA. Λοιπόν, πάμε βασικά χαρακτηριστικά. Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι stainless steel. Το ύψος του είναι 44 χιλιοστά με το επιστόμιο, 37,5 χωρίς το επιστόμιο. Έχει διάμετρο 25 χιλιοστά και η χωρητικότητά του σε ml είναι 3,2. Και επίσης τα χρώματα στα οποία βγαίνει είναι αυτό, το stainless steel, μαύρο, χρυσό, mauve και το rainbow. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από πάνω μέχρι κάτω. Πάνω έχουμε επιστόμιο τύπου 8-10 με O-rings πάνω στο επιστόμιο. Δεν πρόκειται να το βγάλω, δεν παίζει να βγει παιδιά για κανένα λόγο. Τελευταία φορά που δοκίμασα έφαγα πάρα πολύ ώρα. Είναι σφινωμένο, στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κολλημένο και ότι δεν θα βγαίνει επίτηδες στο επιστόμιο. Τελικά βγαίνει, απλά εγώ δεν μπορώ να το βγάλω αυτή τη στιγμή. Εδώ πάνω έχουμε το top fill, το οποίο ευτυχώς δεν είναι βίδωμα. Βλέπουμε αυτή εδώ τη γραμμούλα. Σπρώχνουμε. Και είναι αυτό το slide, μας ανοίγει εδώ η τρύπα. Τον έχουμε δει αυτό το μηχανισμό και σε προϊόντα της Vandy Vape, αλλά και της Mock και διάφορες άλλες εταιρείες. Κάτω έχουμε το τανκάκι μας, το τζαμάκι, από μέσα η καμπάνα, το logo της Asmodus και στις δύο πλευρές. Τίποτα άλλο από ό,τι βλέπω από branding. Πολύ καλό αυτό. Και στη βάση γίνεται η ρύθμιση του αέρα, είναι bottom airflow. Έχει δύο σχισμές. Προφανώς ό,τι ρυθμίσουμε από τη μία πλευρά θα είναι ακριβώς το ίδιο και από την άλλη. Και έχει και stop. Σταματάει στο full κλειστό, σταματάει στο full ανοιχτό. Και στη βάση μας λέει Voluna 2, Asmodus, 2 αστεράκια και έχουμε και το σπήρωμα 510 με επιχρυσωμένο πόλο που προεξέχει. Να τον ανοίξουμε και να δούμε από μέσα πώς είναι. Προσέξτε πόσες σπήρες έχει το βίδωμα. Και άλλο. Και άλλο. Τώρα. Λοιπόν, έτσι είναι η καμπάνα μας από μέσα. Δείτε τις σπήρες για άλλη μια φορά. Κονικό σχήμα μέσα που βοηθάει στη γεύση. Γενικότερα από ποιότητα κατασκευής είναι πάρα πολύ καλό, οι σπήρες δουλεύουν όλες πάρα πολύ σωστά, κανένα παράπονο. Και εδώ είναι το build deck. Λοιπόν, εγώ αυτό το build deck θα το ονομάσω ξεκάθαρα τύπου Kennedy, απλά τα post στο πάνω μέρος μπαίνουν προς τα μέσα. Έχουμε 4 τρύπες για τα ποδαράκια των αντιστάσεών μας. Το στήσιμο είναι πραγματικά γελίο και όπως καταλάβατε δεν θα δείξω στήσιμο, έχω πάνω χειροποίητες δικές μου αντιστάσεις, Fused Clap των Ni 80 που έχουν ακόμα πάρα πολύ ζωή, οπότε δεν θέλω να τις χαλάσω. Λοιπόν, η εισαγωγή του αέρα γίνεται από εδώ κάτω από το coil, είναι μια μεγάλη τρύπα και στις δύο πλευρές. Ο αέρας μπαίνει από εδώ και ανεβαίνει πάνω και χτυπάει την αντίστασή μας, bottom airflow. Και εδώ είναι τα λούκια για τα βαμβάκια, το οποίο άμα δείτε είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, πάντως κάτω στην εισαγωγή του υγρού
εδώ ακριβώς. Είναι το λούκι, είναι λες και είναι μισό σωλήνας. Λες και είναι το κάτω μέρος του σωλήνα. Και αυτό είναι μια πραγματικά καλή ιδέα, γιατί θα βάλουμε το βαμβάκι μας σε αυτές εδώ πέρα τις εισαγωγές, στα λούκια. Και η ιδέα ποια είναι. Θα το βάλουμε κάτω-κάτω, αλλά χωρίς να ακουμπάει. Οπότε το κάτω μέρος του σωλήνα θα αφήσει λίγο κενό να περνάει το υγρό και να τροφοδοτεί καλύτερα τα βαμβάκια μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα και παίζει όντως καλά, η τροφοδοσία του είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτό παιδιά δεν έχει κάτι άλλο, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ εύκολο το στήσιμο, όπως βλέπετε φέρνω την αντίστασή μου στη μέση. Εδώ είναι και το ύψος της αντίστασης που θέλω να έχω εγώ. Και απλά πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο βαμβάκωμα. Κάπου εδώ να αναφέρω το βαμβάκι γενικότερα μην το φοβηθείτε, θέλει αρκετό βαμβάκι γιατί το πρώτο στήσιμο που έκανα είχα διαρροές. Από την άλλη μην το πνίξετε κιόλας, αλλά θέλει αρκετό βαμβάκι. Και κάπως έτσι θέλω να είναι τα βαμβάκια μου στο συγκεκριμένο ατμοποιητή. Ξαναλέω, προσέξτε το λούκι στο κάτω μέρος, εδώ περίπου, να έχει λίγο κενό, να περνάει από κάτω το υγρό, αλλά θέλει προσοχή επίσης να έχει αρκετό βαμβάκι κάτω, οπότε να μην περάσει το υγρό στο κέντρο του ατμοποιητή. Το βαμβάκωμα ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι trial and error, οπότε δοκιμές και βλέπουμε. Και εδώ απλά να αναφέρω ότι θα μπορούσε να είναι λίγο πιο απλό το βαμβάκωμα. Δεν είναι και το πιο απλό που έχουμε δει. Αυτά, λοιπόν, στάζω υγράκι, γεμίσω το τάγκ και επιστρέφουμε να σας πω την εμπειρία μου. Φύγαμε. Και αυτός ήταν από κοντά ο Voluna V2 RTA από Asmodus. Τον έχω πάνω στο Radder Mod από Umier. Πολύ ωραίο μοντάκι, review έρχεται σύντομα. Λοιπόν, 0,15 ohm, 55 watt, για να δούμε. Okay. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το τι δεν μου άρεσε για αρχή. Δεν μου άρεσε. Πρώτα απ' όλα η χωρητικότητά του. Για διπλή αντίσταση θεωρώ ότι τα 3,2 ml είναι πολύ λίγα. Εγώ χρειάστηκε να το γεμίζω αρκετά συχνά και δεν δίνουν και extra bubble glass. Και από ό,τι διάβασα θα πρέπει να αγοράσουμε ξεχωριστά το bubble glass. Για μένα αυτό είναι foul. Επίσης, δεν μου άρεσαν καθόλου τα κοψίματα που έχει πάνω στο top cap, στο top fill. Αυτά εδώ. Πρώτον, άμα κουμπίσουν τα χείλη σου πάνω είναι αρκετά άγρια, δεν είναι ωραία η αίσθηση. Και δεύτερον, δεν υπάρχει και λόγος να είναι τόσο έντονα τα κοψίματα, καθώς δεν έχουμε βίδωμα στο top fill, έχουμε slide. Αν είχαμε βίδωμα θα ήταν ok, καθώς είναι αρκετά βαθιά τα κοψίματα. Αλλά εφόσον δεν έχουμε βίδωμα, εγώ το θεωρώ too much. Επίσης, κάτι άλλο που δεν μου άρεσε. Ο ατμοποιητής μαζεύει αρκετή υγρασία γύρω-γύρω από το airflow. Ίσως προσπαθήσω να πάρω μια φωτογραφία να βάλω να σας δείξω, αλλά γενικότερα μετά από αρκετή χρήση,
Το ξεβίδωσα από το μοντάκι και βρήκα όχι μόνο υγρασία, βρήκα υγρό. Βρήκα αρκετό υγρό γύρω-γύρω από το 5-10. Και αυτό είναι κάτι που με τρόμαξε πάρα πολύ, καθώς ξέρουμε πως το υγρό, αναλόγως και τι mod έχουμε, μπορεί σιγά-σιγά με τον καιρό να περάσει μέσα στο μοντάκι και να πάει στην πλακέτα. Και αν το υγρό καταφέρει και πάει στην πλακέτα, πιστέψτε με, δεν θα έχει καθόλου πλάκα. Οπότε για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο αρνητικό. Και ένα τελευταίο είναι ο αέρας του. Ο αέρας του δεν είναι όσο smooth έχουμε συνηθίσει τελευταία και επίσης κάνει και αρκετή φασαρία. Εγώ τώρα το έχω περίπου στη μέση, ακούστε λίγο πώς κάνει. Φουλ ανοιχτό. Στο φουλ ανοιχτό ηρεμεί κάπως, αλλά και πάλι κάνει μια φασαρία. Ναι, θεωρώ το airflow του αρκετά φασαριόζικο. Και αυτά ήταν και τα μόνα αρνητικά που κατάφερα να του βρω. Πάμε τώρα στο τι μου άρεσε. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ η γεύση του. Η γεύση του είναι πάρα πολύ καλή όντως. Θεωρώ πως είναι λίγο πιο κάτω από τον Mage RTA που έδειξα πρόσφατα. Review, άμα θέλετε να τσεκάρετε πάνω δεξιά. Αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ καλή η γεύση. Δεν είχα κανένα παράπονο. Ένα άλλο είναι το στήσιμο. Το στήσιμο είναι πάρα πολύ εύκολο. Στην ουσία έχουμε Kennedy style posts, απλά είναι λυγισμένα προς τα μέσα. Οπότε το στήσιμο του είναι super εύκολο. Και το μόνο πράγμα το οποίο έχω παράπονο είναι το βαμβάκωμα, το οποίο θα μπορούσε να είναι λίγο πιο απλό. Αλλά σαν στήσιμο ξεκάθαρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Και ένα τελευταίο που μου άρεσε είναι το top feel. Δεν έχουμε βίδωμα, ευτυχώς. Έχουμε slide, βρίσκουμε τη γραμμούλα, πιέζουμε. Ως τώρα δουλεύει αρκετά καλά, για μένα θέλει δύναμη. Η μόνη επιφύλαξη που έχω σε αυτούς τους μηχανισμούς είναι αν θα αντέξει το χρόνο, αν με την πολλή χρήση αρχίζει και χαλαρώνει. Ως τώρα εμένα θέλει αρκετή δύναμη για να ανοίξει και δεν έχει τύχει να μου ανοίξει στην τσέπη για παράδειγμα. Οπότε ως τώρα όλα good. Και αυτά ήταν και τα πράγματα που μου αρέσανε. Αυτά. Στο ίντερνετ το βρήκα γύρω στα 45 ευρώ. Λοιπόν, ο ατμοποιητής είναι πάρα πολύ απλός, παίζει αρκετά καλά, αλλά δεν είναι κάτι τρελό, δεν είναι κάτι καινοτόμο, δεν είναι κάτι πρωτότυπο και πιστεύω πως στην τιμή αυτή υπάρχουν πολύ καλύτερες επιλογές. Οπότε εγώ προσωπικά δεν θα τον πρότεινα. Αν βέβαια σας αρέσει, μπορείτε να πάτε να τον τσεκάρετε και να κρίνετε από μόνοι σας. Anyway, αυτά είχα να πω πάνω στον Voluna version 2 RTA από την Asmodus. Ήμουν ο Kyleb και ελπίζω να βοήθησα. Αν δεν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Αλλά αν σας άρεσε, κάντε ένα like και μια εγγραφή για επόμενα βίντεο. Επίσης, κάτω στην περιγραφή θα έχω links σε τα social media μου, καθώς και τρόπους που μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και τα λέμε την επόμενη φορά.